Θα πάω λοιπόν σήμερα να ξεκινήσω τις συζητήσεις με μια εμβληματική φυσιογνωμία της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κύπρου μας, την κυρία Ελένη Θεοχάρους, η οποία είναι πολιτικός, είναι διανοούμενη, ασχολείται με την πίεση, είναι πρόεδρος της Αλληλεγγύης, έχει διατελέσει ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, εκλεγμένη με το Δημοκρατικό Συναγερμό στο παρελθόν. Πάνω απ' όλα όμως, είναι μία από τις κορυφαίες επιστημόνισσες που έχει δράσει στο πεδίο της Λωρίδας της Γάζας ως καθηγήτρια χειρουργικής παιδοχειρουργικής και ένας άνθρωπος που όπου γης κατατρεγμένη και αποκλεισμένη από την Αφρική μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού σπέβδει ακόπως να παράσχει τη βοήθειά της. Η κυρία Θεοχάρους ξέρει πρώτα-πρώτα στο πετσί της ως Κύπρια τι πάει να πει κατοχή. Δεύτερον, ως άνθρωπος με μεγάλη αντίληψη έχει βρεθεί στη Γάζα και έχει χειρουργήσει χιλιάδες κόσμο και παιδιά. Κυρία Θεοχάρους, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχινή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την παρουσία σας εδώ στον 984. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κυρία Θεοχαρούς, θέλω να ξεκινήσω από αυτό που έχει γίνει στα όρια του διπλωματικού επεισοδίου και τα ξέρετε αυτά, μετά την μία σπάνια έτσι ομιλία σε διάβγεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου ξεσήκωσε τη μνήμη της Ισραηλινής αντιπροσωπείας. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Βεβαίως, έχω ενημερωθεί, κύριε Σαχίνη. Οι Εγγλέζοι έχουν μια παροιμία που λέει, οι Αμερικάνοι πιο πολύ, «Even the blind squirrel eventually finds the nut». Ακόμη και ο τυφλός ο σκιούρος στο τέλος βρίσκει ένα βελανίδι. του ταιριάζει απόλυτα του κυρίου Κουτέρες, γιατί δεν είναι μόνο στο ζήτημα της Κύπρου που έβλεπε τα πράγματα μόνο όπως ήθελαν οι πάτωμες του, οι Αμερικάνοι και όσοι κυδαιμονεύουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και στο ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεν έχουν περάσει δά και χρόνια από τότε που ξεκληρίστηκε ένας ολόκληρος λαός από τις πατρογονικές του εστίες, που ζούσε 9 μήνες σε πλήρη αποκλεισμό και δεν είχε ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να ζεσταθεί. Και δεν ακούσαμε ούτε μία δήλωση από τον Κουτέρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η δήλωση ήταν σημαντική, είναι σημαντική και θα καταγραφεί. Γιατί για πρώτη φορά λέει ο Γκουτέρες αυτά που λέμε εμείς τόσα πολλά χρόνια, ότι τη Χαμάς την εξέθρεψε ο Ισραήλ, την Χαμάς την εξέθρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με την αδιαφορία τους απέναντι στο δράμα που βιώνει τόσα χρόνια ο Παλαιστινιακός λαός, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στην Δυτική Όχθη, αλλά και ακόμη και αυτή η τυχεροί σε εισαγωγικά που ζουν ως Ισραηλινοί πολίτες μέσα στην επικράτεια του Ισραήλ, έχοντας βέβαια αυτοκίνητα με διαφορετικές πινακίδες που τους ταμπελώνουν αμέσως. Αυτό που συμβαίνει μέσα στη Γάζα όλα αυτά τα χρόνια είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν σε μια τεράστια φυλακή, να εξαρτιόνται απόλυτα από ανθρωπιστική βοήθεια, να εξαρτιόνται από τον ηλεκτρισμό που αν θέλει θα τους δώσει ο Ισραήλ, από το νερό που αν θέλει θα τους δώσει ο Ισραήλ, από τα τρόφιμα που ενδεχομένως θα έρθουν από την Αίγυπτο, και να προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε εντελώς απανάθλιες συνθήκες. Θέλω να σας πω ότι οι πιο πολλές περιοχές της Γάζας από το βορρά μέχρι το νότο δεν έχουν αποχετευτικό σύστημα. Καταλαβαίνετε πώς είναι οι δρόμοι και μέσα σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν χιλιάδες παιδιά, γιατί κάνουν πολλά παιδιά η κάθε οικογένεια στη Λωρίδα της Γάζας. Έχω εργαστεί 12 χρόνια συνεχόμενα μέχρι που με έβαλε ο Ισραήλ στο πλίστ το 2006 και θα σας πω τον λόγο. Και από τότε δεν μου έχει επιτραπεί να μπω στην Λωρίδα της Γάζας. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι από τη μεγάλη πείνα του 2000, λίγο μετά την δεύτερη Ιντιφάντα μέχρι το 2006, τον λαό της Γάζας τον διέσωσε η Χαμάς με τα λαγούμια που έσκαβαν κάτω από τα σύνορα με την Αίγυπτο
και με τα τρόφιμα που κουβαλούσαν και με το γάλα το βρεφικό και με τα φάρμακα και με οτιδήποτε άλλο. Δεν υπερασπίζομαι την Χαμάς, την καταδικάζω, την θεωρώ τρομοκρατική, αιμοβόρα, κτηνώδη οργάνωση, αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν είναι οι Παλαιστινοί που την εξέστρεψαν, είναι οι Εβραίοι, αποστερώντας κάθε δυνατότητα ελπίδας στον Παλαιστινιακό λαό, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αδιαφορία της τόσα πολλά χρόνια, είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί δηλαδή που έχουν επίρρεια επάνω στο κράτος του Ισραήλ. Κυρία Θεοχάρους, επειδή και πολιτικός είστε εμπειρή και επιστήμονας, δηλαδή εδώ σήμερα συνδυάζεται δύο πράγματα, την ψυχρή κοινική ορισμένες φορές λειτουργία της πολιτικής, ιδίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, από την άλλη όμως και το συνέστημα. Θέλω να σας ρωτήσω και μένω λίγο στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΙΕΟ, που είπα σε μια σπάνια διάβια, μας είπε ότι υπάρχει apartheid, ότι υπάρχει, θύμισε ότι υπάρχει Ισραηλινός επικισμός, γιατί κάποιοι το έχουν ξεχάσει αυτό, δηλαδή εδάφη που έχουν παρά πέρα από τους πολέμους, παρά και πέρα από τους πολέμους, έχουν επεκταθεί. Το αμυντικό δικαίωμα του Ισραήλ το αποκάλεσε επίφαση τιμωρητικής επίθεσης και έθεσε το κύριο πολιτικό ζήτημα για τη λύση των δύο κρατών. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η Χαμάς με αυτό το σοκ του αίματος που προκάλεσε σε 7 Οκτωβρίου είναι η αιτία ή είναι ένα από τα αιτιατά τελικώς? Επιτρέψτε μου να... ίσως από τις λίγες φορές στη ζωή μου να μπω σε μια διαδικασία συνωμοσιολογίας. Δεν πιστεύω ότι ο Ισραήλ δεν γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς. Δεν πιστεύω ότι ενδεχομένως δεν την προκάλεσε κιόλας, γιατί είναι διαβρωμένη ο Παλαιστινιακός ιστός, είναι διαβρωμένος από Ισραηλινούς πράκτορες, από αργυρώνητους Παλαιστίνιους που δίνουν πληροφορίες στον Ισραήλ, και αν όλα αυτά δεν γίνονται στα πλαίσια ενός γενικότερου γεωπολιτικού παιγνίου, το οποίο αφορά την ΑΟΣ της Γάζας, αυτό δεν το έχει θέσει κανένας ποτέ. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γάζας είναι ίσως το πλουσιότερο κομμάτι της Λεβαντίνης σε φυσικό αέριο, και αυτό το γνωρίζουν οι δήμονες του Ισραήλ, καθώς επίσης και την δημιουργία των νέων νοτιότερων οδών επικοινωνίας της Κίνας, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανάλυση που κερδίζει συνεχώς έδαφος αυτές τις μέρες, με τη συμφωνία του Αβραάμ, με την βελτίωση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, με την κόντρα της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, με την βελτίωση των σχέσεων με την Ιορδανία. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε και από αυτή την σκοπιά, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι λύσαξαν αυτή τη Χαμάς και μπήκαν και έσφαζαν και βίαζαν, που το έκαναν, και είναι καταδικαστέα, και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ανατριχιάζει μπροστά σε αυτή την κτηνοδία που συνετελέσει. Αλλά όσον αφορά άλλα ζητήματα, όπως είναι ο επικισμός, να σας πω ότι οι πρώτοι που το ξέχασαν ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Όταν μπήγαν στον Ισραήλ, δεν θυμόντουσαν ότι η Κύπρος υποφέρει από επικισμό, ότι τόσα χρόνια από την εισβολή κατηγορούμε την Τουρκία ότι έχει επικύσει τα κατεχόμενα εδάφη, έχει εκδιώξει τους αυτόχθονες Έλληνες, έχει μεταφέρει από την Ανατολία χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους, και δεν βρήκανε να πούνε μία λέξη για το γεγονός ότι έχει διαβρωθεί ουσιαστικά η δυτική όχθη από επίκους, από οικισμούς επίκων, και ουσιαστικά ένα κράτος στην Δυτική Όχθη δεν είναι πια βιώσιμο με τον τρόπο που έχει δομηθεί η νέα Ισραηλινή επεκτατική κοινωνία. Απ' την άλλη, να σας θυμίσω ότι δεν είναι, εγώ τα πρόλαβα. Εγώ πρόλαβα τους οικισμούς των Εβραίων μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Είχαν κάνει τη Γάζα σαν μία κτένα με τα κτένια να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, για να έχουν η έπικη και λίγη θάλασσα να κολυμπάνε, να έχουν δημιουργήσει θαυμάσια κιμπούτς με νερό που έφερναν από τον Ισραήλ, και με το που υποχρεώθηκαν να φύγουν, ή δεν ξέρω για ποιο λόγο εγκατέλειψαν τη Γάζα, τα κατέστρεψαν όλα, ενώ θα μπορούσαν στα πλαίσια ενός σχεδίου αυτών των ΜΟΕ, ας πούμε, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που δεν μου αρέσει ως όρος, γιατί παραπέμπει σε οδυνηρές
οδυνηρούς συνειρμούς, θα μπορούσαν να τα αφήσουν στους Παλαιστίνιους να έχουν αυτοί ένα εισόδημα. Καλλιεργούσαν φράουλες, καλλιεργούσαν οποροκυπευτικά, τροφοδοτούσαν τον Νότιο Ισραήλ με όλα αυτά που παρήγονται στην Γάζα. Αυτή τη στιγμή η Γάζα είναι μία έρημος, όπως ήταν και παλιότερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αποστέρηση της ελπίδας από τον λαό της Γάζας τους έχει οδηγήσει στην αγκαλιά της Χαμάς, και η Τουρκία και άλλα μουσουλμανικά κράτη είναι οι μόνοι που έχουν δώσει ουσιαστική βοήθεια στην Γάζα. Δηλαδή, να θυμίσω στους παλιότερους ότι την εποχή που ήμουν εγώ φοιτήτρια, οι μισοί συμφοιτητές μου ήσαν Παλαιστίνοι. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο σπάνιοι, γιατί πηγαίνουν στα κατεχόμενα της Κύπρου να σπουδάσουν, γιατί πηγαίνουν στην Τουρκία να σπουδάσουν, γιατί πηγαίνουν στην Ινδονησία να σπουδάσουν. Η Τουρκία έχει κάνει μέσα στη Γάζα τουρκικό νοσοκομείο, τουρκικό πανεπιστήμιο, σχολεία, παιδικούς σταθμούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε ποιο βαθμό έχει υποστηρίξει η Τουρκία την Γάζα. Εμείς τι κάναμε? Πηγαίναμε μερικοί αλαφροίσκιοι χειρουργοί για να χειρουργούμε και μας αγαπούσαν και μας εκτιμούσαν και μας τιμούσαν και μας προστάτευαν όσο γινόταν. Αλλά αυτή ήταν η ουσιαστική βοήθεια από μέρους της Ελλάδας. Θυμάμαι το 2002, νομίζω ασκούσε η Ελλάδα το 2 πρέπει να το πω, ασκούσε η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχαν πια λυσάξει από την πείνα οι Παλαιστίνοι και κάναμε απεγνωσμένες εκκλήσεις στην τότε Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Μπακογιάννη, να επιτρέψει να σταλεί βοήθεια, και δεν υπήρξε παραμικρή αντίδραση, κύριε Σαχίνη. Θυμάμαι όταν προσπαθήσαμε το 2008 να σπάσουμε το εμπάρκο στη Γάζα με το Dignity, ένα καραβάκι από την Ιεράπετρα της Κρήτης, με σημαία του Γιβραλτάρ. Ήμασταν τρεις για τρία, αφεντιά μου και δύο συνταξιούχοι Εγγλέζοι από το Μάντσεστερ και από το Έξετερ, και δύο νοσηλεύτριες και δύο βοηθοί, και μας χτύπησαν στην ανοιχτή θάλασσα 75 μίλια δυτικά της Χάιφας, μας βύθισαν, μας έσωσε ένα γαλλικό πολεμικό, και δεν είπε η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία μια λέξη διαμαρτυρίας προς τον Ισραήλ, και πάνε τώρα και εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στον Ισραήλ γιατί δέχτηκε επίθεση. Ναι, συμπαραστεκόμεθα και εμείς στον Ισραηλινό λαό και τον θαυμάζουμε για τα επιτεύγματα, αλλά δεν μπορεί και ο Ισραηλινός λαός, είναι ο Ισραηλινός λαός που έχει αυτούς που βομβαρδίζουν και καταστρέφουν τη Γάζα, και το κάνουν αυτό από τη συμφωνία του Όσλο, να σας πω, 10 φορές μέχρι τώρα. Κυρία Θεοχαρούς, μέχρι πού, επειδή τα γνωρίζετε αυτά, μέχρι πού φτάνει το δικαίωμα της αυτοάμυνας μιας χώρας, ενός κράτους, μιας κρατικής οντότητας, στην ισοπαίδωση ή στον αριθμό που ανακοινώθηκε από τη UNICEF και ο οποίος είναι συστολικός, είναι τουλάχιστον, λέει, 2.300 τόσα παιδιά νεκρά στη λωρίδα της Γάζας, και αναρωτιέμαι μέχρι πού φτάνει αυτό το δικαίωμα και τι κάνει όλος ο πολιτισμένος κόσμος, τι κάνει και ο αραβικός κόσμος, να μην τον βγάλω από την εξίσωση, διότι αν ήθελε πραγματικά, όπως μου λένε εδώ ακροατές, να παρέμβει στο Παλαιστινιακό, πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε και αυτός? Αλλά όλοι έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, θα το πω έτσι, σε βάρος ενός λαού. Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Σαχίνη. Ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τον αραβικό κόσμο, να μην ξεχνάμε τον Μαύρο Σεπτέμβρη και τη στάση της Ιορδανίας απέναντι στους Παλαιστινίους. Σωστό. Να μην ξεχνάμε τη στάση των φαλαγγιτών του Λιβάνου στο Τελ Αλ-Ζάταρ, στη Σάμπρα, στη Σατήλα, όπου είχαν σφαγιάσει χιλιάδες Παλαιστινίων. Να μην ξεχνάμε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων Παλαιστινίων στο Νότιο Λίβανο, στην Ρασιτίγια, στην οποία είχα την τύχη να εργαστώ 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Ισραήλ, στην Τύρο, στη Σιδώνα, όπου πραγματικά είναι τα φτωχότερα μέρη του κόσμου. Δεν έχω ούτε καν στο Μαλάουι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη μιζέρια και φτώχεια, και ένας λαός ο οποίος ζει ουσιαστικά και εκεί φυλακισμένος με κάποια λεσέπασέ που τους επιτρέπουν να βγαίνουν και να κυκλοφορούν μέσα στο Λίβανο, ή αν κάποιο παιδί καταφέρει να πάρει μια υποτροφία να πάει να σπουδάσει κάπου στο εξωτερικό. Και η στάση των αραβικών χωρών είναι κατακριτέα, και αυτή τη στιγμή να μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος δεν πρόκειται να δεχτεί κανένα Παλαιστίνιο που από την λωρίδα της Γάζας. Να σας πω και τ' άλλο, ότι στη λωρίδα της Γάζας η κλίση είναι πρόσφυγες.
Είναι πρόσφυγες από τη Χάιφα, είναι πρόσφυγες από τη Γιάφα, είναι πρόσφυγες από τα άλλα μέρη του Ισραήλ που είχαν υπάρχουν και αυτόχθονες φυσικά, αλλά είχαν καταφύγει εκεί μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ από τον νεοσύστατο τότε Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά τους νεκρούς, εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός είναι τριπλάσιος τουλάχιστον από αυτόν που ανακοινώνεται. Ακόμη δεν έχουν σκάψει τα ερείπια. Ακόμη δεν ξέρουν τι βρίσκεται κάτω από τόσες δεκάδες πολυκατοικίες που έχουν καταστραφεί. Το νοσοκομείο Αλ-Κουτς, ίσως ήταν το τελευταίο που χτυπήθηκε, ήταν το νοσοκομείο στο οποίο δούλεψα περισσότερο από όλα για πολλά χρόνια, όπως σας έχω πει. Με το πρόσχημα ότι βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την σχολή, την αστυνομική που σπουδάζουν τα παιδιά που θέλουν να γίνουν αστυνομικοί, το έχουν χτυπήσει πάρα πολλές φορές. Και σε φάσεις που ήμασταν μέσα στο νοσοκομείο, σε αυτά τα νοσοκομεία, στις εκκλησίες, στον Άγιο Πορφύριο, στο Ευαγγελικό Νοσοκομείο, κατέφυγαν οι άνθρωποι γιατί πίστευαν ότι θα υπάρξει ένα στοιχειώδης σεβασμός προς αυτά τα ιδρύματα και δεν θα τα χτυπούσαν. Ναι, μπορεί το ένα το νοσοκομείο να το χτύπησαν άλλη εξτρεμιστική οργάνωση και αυτή η δημιούργημα της απελπιστικής κατάστασης στην οποία έχουν οδηγήσει τον Παλαιστινιακό λαό. Αλλά εγώ σας λέω, εάν δείτε φωτογραφίες που έχουν τραβήξει κατά καιρούς οι συνεργάτες που έρχονταν μαζί μου στη λωρίδα της Γάζας, μικρών παιδιών μέσα στα ερείπια, θα πείτε αυτό σίγουρα θα γίνει χαμός. Αυτό σίγουρα με τη σφεντόνα που κρατά αυτή τη στιγμή κάποια μέρα θα γίνει χαμάς. Άρα αν δεν δώσουμε ελπίδες στον Παλαιστινιακό λαό, συνθήκες, δεν θα εξαλειφθεί η Χαμάς. Λέτε ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται γίνονται το εκτροφείο για τη Χαμάς. Πείτε μου όμως, κυρία Θεοχάρου, πείτε μου, και είναι μια σκληρή πολιτική ερώτηση. Την έκανα και προηγουμένως, θα την προεκτείνω λίγο. Μέχρι πού φτάνει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα ενός κράτους? Και αν έχει δικαίωμα να συμβαίνει ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας, σε ένα σφαγείο, στο όνομα της αυτοάμυνας έχει δικαίωμα ο Παλαιστίνιος στο δικαίωμα της αυτοάμυνας? Και από την άλλη, ποια θα έπρεπε να είναι δηλαδή η ενδεδειγμένη αντίδραση του Ισραήλ? Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να καταστρέψει αυτούς που εκτοξεύουν τυφλά τις ρουκέτες ενάντια σε άμαχο πληθυσμό, να εξουδετερώσει αυτούς που παλιότερα, ίσως δεν τα θυμούνται οι νεότεροι, ζώνονταν τα μπαρούτια γύρω από τη μέση τους, μπαίναν σε ένα καφέ, τεινάζονταν στον αέρα και σκότωναν όποιον βρισκόταν εκεί πέρα, ή με τις αεροπειρατείες ή με τα γεγονότα του Μονάχου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι γεγονότα που δεν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή η συλλογική τιμωρία του λαού της Γάζας στην προσπάθεια του Ισραήλ να εξουδετερώσει την Χαμάς, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα νομικά ανερμάτιστο συνειρμό. Δεν μπορεί κανείς να σκοτώσει μαζικά ένα λαό γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω ή μέσα σε αυτό το λαό και τον απειλούν. Είναι υποχρεωτικά, μας θυμίζουν τη στάση των Αμερικανών που την προτεραία της ρήψης των ατομικών βομβών στην Χιροσίμα και στον Αγκασάκη είχαν σκοτώσει μέσα σε μία μέρα 100.000 ανθρώπους στο Τόκιο με βομβαρδισμούς. Καταλαβαίνετε ότι έχουν όλα, ο πόλεμος έχει μια λεβενδιά, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Αυτή η λεβενδιά έχει χαθεί. Αυτή τη στιγμή είναι τυφλά χτυπήματα και δεν νοιάζεται κανένα, δεν νοιάζεται τουλάχιστον το Ισραήλ ποιους θα σκοτώσει και ποιους θα αφήσει. Από την άλλη, κυρία Θεοχάρου, για να είμαι δίκαιος, θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες του σφαγείου έχουμε ανακοινώσεις περιοδικά ότι εξοντώθηκαν 5 κορυφαία στελέχη της Χαμάς. 8 κορυφαία στελέχη της Χαμάς, ο εγκέφαλος της σφαγής στα Κιμπούτς, ο Τάδε. Πώς γίνεται αυτούς να τους βρίσκουν με ακρίβεια και να τους εξοντώνουν και όλες τις άλλες μέρες να εξοντώνονται Παλαιστίνοι, απλοί? Ναι, όπως σας έχω πει, έχει ένα τρομακτικό δίκτυο πληροφοριών μέσα στον Παλαιστινιακό πληθυσμό. Δυστυχώς ο Ισραήλ και όλα αυτά τα είναι σε θέση να τα προμηθεύεται, βεβαίως να τα πληροφορείτε. Δεν φτάνουν πια οι γνώσεις μου
σε τόσο μεγάλο βαθμό που μπορούν να παρακολουθούν τι κάνει ο καθένας και μόνο σε κάποια φιλμ που βαριέσαι και να τα δεις μπορείς να δεις αυτές τις παρακολουθήσεις ατόμων και να γνωρίζεις πώς κινούνται και πώς συμπεριφέρονται. Αλλά εκείνο που μου κάνει πιο μεγάλη εντύπωση είναι πώς βρέθηκαν τόσες πολλές ρουκέτες στα χέρια της Χαμάς. Εγώ θυμάμαι, κύριε Σαχίνη, εκείνα τα χρόνια που προσπαθούσαμε να τους πείσουμε ότι είναι άνευ σημασίας το να εκτοξεύουν τους εκείνες τις πρώτες ρουκέτες της Καζάν, αν τις θυμάστε, που ήταν ουσιαστικά γκαζοτενεκέδες που δεν μπορούσαν να περάσουν καν τον φράχτη, έπεφταν μέσα στην ίδια τη λωρίδα της Γάζας και σκότωναν τους ίδιους τους δικούς μας ανθρώπους, τους δικούς τους ανθρώπους, δικούς μας ανθρώπους, αν μπορούσα να το πω και αυτό. Πώς εξελίχθηκε τόσο πολύ να μπορεί να πλήττει την Χάιφα, να μπορεί να πλήττει το Τελ Αβίβ, είναι κάτι το... Συγγνώμη, δεν είδατε τις φωτογραφίες των Super Wow αντιαρματικών εκτοξευθών που από ό,τι φαίνεται έχουν ληφθεί από τη μαύρη αγορά και μέσω Τουρκίας από την Ουκρανία, για να τα δένουμε και όλα, να βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο σε αυτό τον πλανήτη τελικώς. Δεν τα έχετε δει αυτά? Βεβαίως. Έχω δει και ερμηνεύεται. Και η μόνη οδός που μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να εισαχθούν αυτά τα όπλα στη Γάζα είναι μέσα από τη Ράφα, από τα σύνορα με το Σινά. Το θέμα είναι το εξής. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα που έχει συνάψει ειρήνη με τον Ισραήλ. Τον προειδοποίησε για το επικείμενο χτύπημα. Η Αίγυπτος δεν ελέγχει το Σινά. Είναι αλήθεια ότι το Σινά ελέγχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους? Πώς είναι δυνατόν να σκάβονται αυτά τα λαγούμια χωρίς να παίρνει κανείς είδηση? Ο ίδιος ο Ισραήλ κάθε τόσο βομβαρδίζει την γραμμή εκείνη για να καταστρέφει τα λαγούμια. Σωστά, σωστά. Αναρωτιέμαι πώς μπαίνουν αυτά τα όπλα, δηλαδή αν δεν υπάρχει και μια διεθνή συνωμοσία προς αυτή την κατεύθυνση, μια υπόγεια συνεργασία κάποιων, είναι δύσκολο. Αυτό που είπατε με την όπως Ουκρανία είναι και το πιο τρομακτικό. Όπως στάσανε στους Χούθη στην Ιεμένη, με συγχωρείτε, καλά το λέτε, διεθνείς δρόντες. Κυρία Θεοχάρους, με ρωτάει εδώ ο κόσμος, γιατί απαγορεύτηκε η είσοδος στη λωρίδα της Γάζας στην κυρία Θεοχάρους? Το 2006 ήταν ο πόλεμος στο Νότιο Λίβανο, αν θυμάστε, και ήμουνα με μια ομάδα Κυπρίων γιατρών εθελοντών, ένας εκ των οποίων ήταν ο Γιώργος Δημητρίου που είναι τώρα στη Ζάκηθο. Αν μας ακούνε στη Ζάκηθο θα τον γνωρίζουν. Είχαμε πάει και προσφέραμε τις υπηρεσίες μας στο νοσοκομείο της Σιδώνας. Στη συνέχεια μαζί της αναμεταβούμε νοτιότερα, πήγαμε στην Τύρο και στη συνέχεια ακόμη πιο νότια πήγαμε στη Ρασιτίγια, όπου είναι το τοπικό αρχηγείο της Αλφάταχ και ένα μικρό νοσοκομείο στο οποίο κουβαλούσαν συνέχεια τους τραυματίες. Έλαχε στιγμή, κύριε Σαχίνη, που βομβάρδιζαν ελικόπτερα το ναυτικό από τη θάλασσα και τα κανόνια από τον Ισραήλ, και ήταν και η Χεζβολά που εκτόξευε Κατιούσια από διπλοκάμπιν αυτά τα... τα 4x4, τα 4x4. Ήταν μια κόλαση που δεν την έχω ξαναζήσει. Μέσα στα υπόγεια του νοσοκομείου προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε, και σε κάποια στιγμή είχα τρέξει να πιάσω ένα μωρό που κεγόταν. Το είχα πιάσει από τα ποδαράκια, όπου δεν υπήρχε εμφανές σημείο εγκάβματος, και έκαψα τα χέρια μου, και όπως μου εξήγησαν εκεί οι δήμονες, αυτό προέρχεται από βόμβες φωσφόρου. Το επιβεβαίωσα, το συζητήσαμε και αργότερα με πήρε το BBC τηλέφωνο και είπαν ναι, χρησιμοποιούν βόμβες φωσφόρου. Α, μάλιστα. Χημικά όπλα. Αυτό ήταν. Άρα το ιερό γκραλ σπάσατε και θα έπρεπε να έχετε ένα τίμημα. Να το πληρώσω. Μάλιστα. Ναι, έπρεπε να το πληρώσω. Βεβαίως από τότε δεν μπόρεσα να μπω και στη λωρίδα της Γάζας. Νομίζω ότι έχω ένα παράθυμο στις παλάμες μου από εκείνη τα γεγονότα και θα παραμείνει για πάντα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης: καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Θεοχάρους, μία αιώνια έφηβη αγωνίστρια, έτσι σας χαρακτηρίζει, και θέλω να τη ρωτήσω
τι σημαίνει χειρουργό στη λωρίδα της Γάζας και μάλιστα χειρουργό παιδιά. Η λωρίδα της Γάζας έχει δύο όψεις. Όταν είσαι σε φάση πολεμικής αναταραχής που ξεσηκώνονται και τους πυροβολούσαν παλιότερα, όταν ήταν η Ιντιφάντα, δεν είχαμε αυτό τον καταιγισμό των πυράβλων από μέρους των Γαζινών, αλλά οι βομβαρδισμοί ήταν βομβαρδισμοί. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια διαχρονική ταλαιπωρία του λαού της Γάζας, που δεν έχει πάντοτε σχέση με το αν εκτοξεύονται ή όχι πύραυλοι. Παλιότερα, όπως είπαμε, ήταν αυτοί που ζώνονταν τα παρούτια και ανατινάζονταν. Τότε είχαμε τα πολεμικά τραύματα, τότε είχαμε τους ακροτηριασμούς, τότε είχαμε τα παιδιά που και δεν ήταν μόνο τα παιδιά, ασχολούμασταν με όλο τον κόσμο. Υπήρχαν και περίοδοι ειρήνης όπου θα έπρεπε να χειρουργήσουμε και τον γενικό πληθυσμό. Ο γενικός πληθυσμός δεν πάβει να αρρωσταίνει όταν δεν υπάρχει πόλεμος. Και πραγματικά για τους νέους γιατρούς, αν μπορούσε να υπάρξει κάτι που να διοργανωνόταν σε συνθήκες ειρήνης, θα έλεγα ότι είναι το πιο καλό πανεπιστήμιο, γιατί δυστυχώς υπάρχουν όλες οι νόσοι και όλες οι παθήσεις και όλες οι συγγενείς διαμαρτίες που μπορεί να μάθει ένας γιατρός διαβάζοντας ακόμη και τα μικρά γράμματα των ιατρικών του βιβλίων. Γιατί? Διότι δεν ανακυκλώνεται το γενετικό υλικό, διότι παντρεύονται μεταξύ τους ξαδέρφια, ακόμη και αδέρφια, στην λωρίδα της Γάζας. Έτσι έχουμε πάρα πολλές συγγενείς διαμαρτίες. Ο καθηγητής Κεραμίδας από το Πέδον στην Αθήνα, ο καθηγητής Ζαβιτσανάκης από το Θεσσαλονίκη είχαν έρθει μαζί μου, είχαν εντυπωσιαστεί από το μέγεθος των περιπτώσεων που συναντούσαμε εκεί. Λέτε ότι είχαμε πολύ ανεπτυγμένη την ενδογαμία κληρονομικές ασθένειες, αυτό μου λέτε? Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και οι συνθήκες... Είναι τρομακτικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη Γάζα. Και οι συνθήκες, όχι όταν είναι ειρηνικές, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, η ποιότητα, αλλά οι συνθήκες σε καταστάσεις όπως τώρα, σε ένα χειρουργείο, φαντάζομαι πέρα από το φόβο των βομβών, από πλευράς υλικών και παραχόμενων υπηρεσιών, ποιες είναι? Υπήρχαν τρία νοσοκομεία τα οποία είχε χτίσει η Σαουδική Αραβία. Το ένα ήταν το Al-Shifa, ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Έκαναν ακόμη και επεμβάσεις ανοιχτής καρδίας, ερχόντουσαν ξένοι γιατροί και χειρουργούσαν. Το Al-Quds, το νοσοκομείο στο οποίο εργάστηκα τα περισσότερα χρόνια, ήταν ένα πολύ μοντέρνο νοσοκομείο με τα χειρουργία στο υπόγειο, και έτσι μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το πρόβλημα δεν ήταν οι βόμβες, κύριε Σαχίνη. Το πρόβλημα ήταν η στιγμή κατά την οποία γινόταν διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί έτσι κάπνισε σε κάποιον εδώ από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Και μέχρι να πάρει μπρος η γεννήτρια για να κρατήσει τον ασθενή που ήταν διασωληνωμένος, ανέβαιναν οι σφίξεις σου στις 360. Έπρεπε να κρατάς με την αμπού τη μάσκα, να προσπαθείς να τον κρατήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, και πολλές φορές είχαμε έλλειψη υλικών. Και πάλι εδώ θα σας εκμυστηρευτώ ότι σε κάποια φάση που είχα ξεμείνει εντελώς κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, κουβαλούσαν συνέχεια τραυματίες από την Τζαμπαλίγια, ένα slum city, μια φτώχο γειτονιά που είναι στα βόρεια της Γάζας. Ίσως και αυτό είναι το φτωχότερο μέρος του κόσμου. Με πήρανε τηλέφωνο οι γιατροί από το Ασκελόν, οι Εβραίοι, και μου είπαν τι χρειάζομαι, και πραγματικά σε μια ώρα μου τα είχαν. Εντυπωσιακό αυτό που καταθέτετε. Είναι κάποια πράγματα που σε κόβουν στα δυο. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον άνθρωπο από τον φωνιά, από τον πολεμιστή, ή μάλλον δεν ξέρεις πια που γέρνει η ζυγαριά. Να σας πω και τ' άλλο. Ξέρετε ότι αυτές τις απόψεις που σας λέω τώρα τις συμμερίζεται το 25% του Ισραηλινού λαού, που θέλουν ειρήνη επιτέλους και θέλουν να δώσουν το δικαίωμα στους Παλαιστίνιους να έχουν το δικό τους κράτος, να ζήσουν δίπλα-δίπλα, να υπάρχει μια δυνατότητα ενός βιώσιμου κράτους Γάζας και Δυτικής Όχθης. Αν και πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, δηλαδή θα υπάρχουν ίσως τρία κράτη, ή η Γάζα θα ενσωματωθεί
θα μοιραστεί ανάμεσα στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ. Μιας και το θέτετε, και επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι τραβηγμένο σενάριο η ΑΟΣ, ακούστε τώρα, θέλω και στο λίγο χρόνο που μας απομένει, γιατί έχετε και ανηλυμένη υποχρέωση, θέλω να βάλω τρία ζητήματα και να ακούσω την οπτική σας, γιατί είστε και έμπειροι πολιτικός. Ακούστε. Σήμερα διέρευσε και το μεταδίδει και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας του Ισραήλ, της Καλκαλίστ. Στο δημοσίευμα αυτό αποκαλύπτεται ότι ο Υπουργός Πληροφοριών, σε απόρριτο έγγραφο που διέρευσε, προτείνει τη βίαιη μεταφορά των εκτοπισμένων στο Σινά μετά το τέλος του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας και επίσης τη δημιουργία ζώνης ελέγχου πλάτους πολλών χιλιομέτρων εντός της Αιγύπτου νότια των συνόρων με το Ισραήλ, ώστε να μην μπορούν να επιστρέψουν οι εκενωμένοι κάτοικοι της Γάζας, και τη δημιουργία συνεργασίας με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό άλλων χωρών που να υποδεχτούν Παλαιστίνιους εκτοπισμένους από τη Γάζα, όπως το κράτος του Καναδά, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και χώρες της Βόρειας Αφρικής. Να λοιπόν που μας ακουμπάει στους σχεδιασμούς του πυρήνα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Δεν έχει σχέση αυτό με το λαό του Ισραήλ. Μας ακουμπάνε τη σχέδια, κυρία Θεοχάρου. Αυτό επιβεβαιώνει τις δικές μου θεωρίες, υποψίες, υπόνοιες, ότι στο τέλος θα έχουμε ένα διαμοιρασμό, θα το πω, της ΑΟΣ της Γάζας. Και όσον αφορά το λαό, κανείς δεν θα νοιαστεί αν θα τον στείλουν στο Σινά. Ξέρετε, όταν διασχίζαμε το Σινά τα πρώτα χρόνια, όταν μπαίναμε από την Ράφα, ήταν ένα πραγματικά μεγάλο μαστήριο να φύγει στις 2.30 το πρωί από το Κάιρο, να διασχίσει όλη την έρημο, τη Διόρυγα, το Σινά, να φτάσει στο Ελ Αρίσ, να υποστεί χίλιους ελέγχους, να φτάσει στη Ράφα για να μπει. Τα πρώτα χρόνια χειρουργούσαμε μόνο στο Χαν Γιούνις. Δεν μπορούσαμε να πάμε βορειότερα γιατί ήταν η επικίνδυνη ευρύ. Αυτός όλος ο λαός, εάν αφαιθεί να μείνει στο Σινά, δεν θα τα καταφέρει να επιβιώσει. Τώρα, για να έρθουν αυτοί Κύπρο και Ελλάδα, δεν το βλέπω ως πιθανότητα. Βλέπω περισσότερο τους Παλαιστίνιους του Λιβάνου, του Νοτίου Λιβάνου, σε μια ενδεχόμενη κρίση, ή του όσους έχουν συρρεύσει μέσα στο Λίβανο αυτή τη στιγμή να κινούνται κυρίως προς την Κύπρο. Η άρνηση της Αιγύπτου, η κατηγορηματική άρνηση της Αιγύπτου να δεχθεί τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες είναι πράγματι τραυματική, γιατί η Αίγυπτος ίσως ήταν η χώρα που έβλαψε λιγότερο τους Παλαιστίνιους από όλους τους άλλους μετά την συμφωνία του Καμπ Ντέιβις. Θέλω να κλείσουμε με μια γεωπολιτική σας επισήμανση σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό και με το ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Μου λέει εδώ η Βασιλική, καλημέρα στην κυρία Θεοχάρους, ότι πολλοί από τους συνομιλητές της εδώ στην Ελλάδα, που είναι πολλοί πατριώτες, στο θέμα το κυπριακό, με έναν ανέσχυντο και απροκάλυπτο τρόπο, είναι υπέρ του κράτους, όχι του λαού, του Ισραήλ στο θέμα του Παλαιστινιακού. Θέλει να το σχολιάσει το γεγονός ότι κουνάει το δάχτυλο Ερντογάν για την κατεχόμενη λωρίδα της Γάζας και δεν λέει κουβέντα για τα κατεχόμενα στην Κύπρο η ελληνική κυβέρνηση όταν πηγαίνει και βλέπει τον Νετανιάχου, ή η κυπριακή κυβέρνηση όταν βλέπει τον Νετανιάχου, δεν είναι επίσης θέματα? Βεβαίως, τα έχω ήδη θίξει αυτά τα ζητήματα. Το τι κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ένας καλός παίχτης. Τον έχουμε δει πώς έχει χειριστεί το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μιας πληγής, πώς έχει χειριστεί τα ζητήματα της Υπερκαυκασίας, τώρα της Ουκρανίας, της Οσετίας. Στο Καραμπάχ, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια χαρά τα βρήκανε και με τους Αζέρους και με το Ισραήλ για τους Αρμενίους. Μια χαρά τα βρήκαν όλοι. Ακριβώς. Και για να δώσουμε την διάσταση του σύμπλοκου της σημερινής σύγκρουσης, μην ξεχνάμε ότι ο Ισραήλ βοήθησε τρομακτικά το Αζερβαϊτζάν να διεκπεραιώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Αρτσάχ, του κράτους του Αρτσάχ, με αντάλλαγμα μια αεροπορική βάση που έχει διασφαλίσει στα νότια του κυρίως όγκου του Αζερβαϊτζάν, ας πούμε, του τεχνητού αυτού κράτους του Αζερβαϊτζάν, που το φέρνει να είναι στο, θα έλεγα, το μαλακό υπογάστριο του Ιράν.
Εγώ δεν θα σχολιάσω το τι κάνει ο Ερντογάν. Εγώ πράγματι θα σταθώ σε αυτούς τους συμπατριώτες μας που θαυμάζουν τον Ισραήλ και πιστεύουν ότι ο Ισραήλ θα είναι αρρωγός και συμπαραστάτης της Ελλάδας και της Κύπρου αν δεχτεί επιθέσεις. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα θυσιάσει ούτε μία δραχμή και ούτε ένα στρατιώτη για την Κύπρο και την Ελλάδα. Μπορεί από πατριωτικά αισθήματα να αισθάνονται ότι είναι μια ισχυρή δύναμη που θα μας βοηθήσει, αλλά εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να καταστρατηγούμε τις αρχές και αξίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσες έχουν απομείνει, και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το δικαίωμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των λαών, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν κάποια στιγμή όταν θα τους χρειαστούμε. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή είναι, κύριε Σαχίνη. Κλείνοντας, επανέρχομαι όπως ξεκινήσαμε και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα, κυρία Θεοχάρους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε μια σπάνια στιγμή διάβιας, δεν ξέρω ποιοι τον ορμήνευσαν, καλώς τον ορμήνευσαν, να κρατήσει ένα άλλο τόνο, είπε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις Χαμάς που ασφαλώς πήραν τον τρόμο, δεν γίναν στο κενό, ότι ο Παλαιστινιακός λαός έχει υποστεί και αυτός 56 χρόνια ασφυκτικής κατοχής. Αν σας ρωτήσω σήμερα, τι τίτλο θα βάζατε σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο σφαγείο της Μέσης Ανατολής, με όλα αυτά που ακούγονται ένθεν κακήθεν, την παραπληροφόρηση, τα fake news, που όμως μας αφήνουν σε μία απόσταση από την ουσία του θέματος. Μιλάμε μόνο για τα στιγμιαία γεγονότα. Μου κάνει εντύπωση, ακόμη και οι συνάδελφοι περιγράφουν σχέδια επίθεσης, τις δυνατότητες του ενός τάγματος, τις δυνατότητες στις στοές της Χαμάς. Λες και αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία από ένα νεκρό παιδί. Μάλιστα. Οι δυνατότητες της Χαμάς είναι πεπερασμένες. Οι δυνατότητες του Ισραήλ είναι απεριόριστες και με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκείνο που μπορώ να πω για την Γάζα είναι ότι είναι ένα απέραντο νεκροταφείο και ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι σε αυτό τον ουσιαστικά ανυπεράσπιστο λαό. Είναι ένα κάτεργο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα μεγαλώσουν, δεν ξέρουν αν θα επιβιώσουν και δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα αναπνέουν. Κυρία Θεοχάρου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά από την κυρία Ελένη Θεοχάρους, μια εμβληματική φυσιογνωμία στο χώρο της κοινωνίας, της πολιτικής επιστήμης στην Κύπρο και όχι μόνο και εκτός συνόρων Κύπρου. Δεν είναι από τους πολιτικούς του μπλα μπλα, πρέπει να σας το πω αυτό, και η πορεία της και στο Δημοκρατικό Συναγερμό είχε πάντα διακριτές, γι' αυτό και κάποια στιγμή πήρε και το καπέλο της και έφυγε και από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Παρόλα αυτά, η κυρία Θεοχάρους δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, άρα κατά τη γνώμη μου και η εικόνα που έχει από τα χρόνια που χειρούργησε μέσα στη Γάζα και όχι μόνο, αλλά και η εικόνα του γεωπολιτικού παιχνιδιού που παίζεται, που αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει αξία, έχει μεγάλη σημασία.